να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο έχει συνταράξει όλη την Ευρώπη. Όλο τον πολιτικό κόσμο, θα έλεγα, και ήταν η δολοφονία, η άγρια δολοφονία της βουλευτού του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, της Τζο Κόξ. Σε μια περίοδο που η Βρετανία βρίσκεται σε ένα δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι στην Ευρώπη. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτό, γι' αυτό και σήμερα υπήρχε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Αυγή που λέει ματωμένο δημοψήφισμα. Νομίζω ότι έχει παγώσει όλος ο κόσμος και κυρίως η Ευρώπη. Φαίνεται δηλαδή ότι πλέον ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά. Το ξέραμε και από το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εκείνες οι εθνικιστικές και ακροδεξιές φωνές, οι οποίες επιθυμούν δυστυχώς να ξαναγυρίσουν στους παλιούς εθνικισμούς, σε αυτά δηλαδή που ζήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, και που οδήγησαν σε μια ματωμένη Ήπειρο. Στη δική μας γενιά και στη γενιά των παιδιών μας δεν είχαμε πολέμου στην Ευρώπη και σε αυτό συνετέλεσε αυτό το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, το οποίο όμως από τις οικονομικές πολιτικές των τελευταίων χρόνων, όπου κυρίως πρωταρχικό ρόλο βέβαια έχει η γερμανική πολιτική, αυτές οι σκληρές πολιτικές της λιτότητας, οι οποίες εφαρμόστηκαν με πολύ μεγάλη οξύτητα και σε όλο τον Νότο, φαίνεται ότι έχουν ξεσηκώσει ακριβώς την αντίθετη πορεία και διαδικασία. Το ξέραμε και πιο πριν. Ξέρουμε ότι στην Κεντρική Ευρώπη αναδεικνύονται, στην Αυστρία παραλίγο ο Αυστριακός καγκελάριος να ήταν ακροδεξιός. Ξέρετε ότι ακόμη αμφισβητείται και εκεί το δημοψήφισμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάμε σε πράγματα που είχαμε πάρα πολλά χρόνια προπολεμικά να τα δούμε, δηλαδή ότι η κρίση ανεβάζει την ακροδεξιά. Και όταν ανεβαίνει η ακροδεξιά, νομίζω το ίδιο έγινε και στη Μεγάλη Βρετανία, έχει σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά το θέμα αυτό, με αποτέλεσμα μέσα σε αυτό το σκηνικό να υπάρχουν και αυτές οι πολύ ακραίες ενέργειες και εναντίον των πολιτικών. Και θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι και με έναν ευρύτερο τρόπο, ότι μπορεί η πολιτική να φταίνει για πολλά πράγματα, αλλά όταν ανεβάζουμε σαν στον πρωταγωνιστικό ρόλο έτσι, την απαξίωση της πολιτικής, είναι πάρα πολύ πιθανόν, δυστυχώς, να βλέπουμε και τέτοια γεγονότα τα οποία είναι εξαιρετικά θλιβερά. Θεωρώ βέβαια ότι αυτό είναι ένα καταλυτικό γεγονός και νομίζω ότι θα επηρεάσει εν τέλει μέσα στη δραματικότητά του και την απόφαση για την παραμονή ή όχι της Μεγάλης Βρετανίας. Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει εκείνη η άποψη, αυτή είναι η άποψη του Εργατικού Κόμματος και νομίζω και όλης της προοδευτικής Ευρώπης, ότι παρά τις κακοδαιμονίες της πρέπει να δώσουμε τη μάχη μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να αλλάξουμε εκεί τις συνθήκες και όχι σε μεμονωμένους εθνικισμούς. Βλέπετε τι γίνεται και στο Euro. Έτσι, πρωτοφανή γεγονότα, αντί να είναι ένα γεγονός που να πει κανείς ότι εκεί κερδίζει το ποδόσφαιρο, έτσι, κερδίζει η αλληλεγγύη, εμφανίζονται και εκεί άγριοι εθνικισμοί. Βέβαια, αυτό μέσα σε μια Γαλλία η οποία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να μην ξεχνάμε. Έτσι, και λόγω της τρομοκρατίας που προηγήθηκε, αλλά κυρίως λόγω του εργασιακού, ένα δηλαδή εκρηκτικό μείγμα, και νομίζω ότι η απάντηση από όλους μας σε αυτό το πράγμα θα είναι ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας, και αυτό προσπαθούμε νομίζω, και νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά θέλει και ο ελληνικός λαός στη μεγάλη του πλειοψηφία. Εκεί μέσα μας λέει προσπαθήστε να αλλάξετε τις συνθήκες όσο μπορείτε. Και νομίζω εάν τα πράγματα πάνε κατευχήν σε εκλογές και άλλων χωρών του Νότου, όπως για παράδειγμα η Ισπανία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, βλέπετε ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που λένε ότι ο Ποδέμος μαζί με την Ενωμένη Αριστερά μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα. Φαντάζεστε δηλαδή πώς θα αλλάξει το σκηνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο αν έχουμε και άλλη μια αριστερή κυβέρνηση. Είναι λοιπόν σημαντικές οι ώρες που ζούμε, αλλά και το θέμα της Μεγάλης Βρετανίας επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν έχουμε έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας ανατρέπονται νομίζω τα πάντα στην ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να περάσουμε στη δική μας μάχη, τη μάχη της Ελλάδας. Στη μάχη για την ανάπτυξη, πλέον, κυρία Τζόφη, αφού η αξιολόγηση έχει κλείσει και όπως χθες τόνισε και στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, πηγαίνουμε πλέον σε ένα νέο μοντέλο το οποίο θα προωθήσει την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας. Η Ήπειρος είναι από τις φτωχότερες περιοχές, από τις περιοχές στις οποίες μαστίζεται η ανεργία. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού και πώς πρέπει να κινηθούμε πλέον στο συγκεκριμένο άξονα για να έρθει επιτέλους αυτή η πολυπόθητη ανάπτυξη. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό που προσπάθησα να πει ο Πρωθυπουργός είναι και να το συνδυάσω και με την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο.
Είπαμε ότι δεν είναι όμως το μοναδικό εργαλείο. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν, νομίζω αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός, συνεπικουρικά όλα τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αναφέρθηκε στο νέο ΕΣΠΑ, του οποίου ο προσανατολισμός είναι ακριβώς ο ίδιος με τον αναπτυξιακό νόμο. Ποια είναι η διαφορά του από τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους? Ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του συνεταιρεστικού κινήματος, επίσης σε τομείς τους οποίους με τον ίδιο τρόπο έχει επιλέξει και το ΕΣΠΑ, που είναι η νεανική επιχειρηματικότητα, η πληροφορική και το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα που μας αφορά και στον τόπο μας. Δηλαδή, δύο πολύ βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία προσπαθούν να κατευθυνθούν σε αυτή την πλευρά, διότι στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, να πούμε ότι πάρα πολλές επενδύσεις έμειναν κενές νόμο. Δηλαδή, τα χρήματα αυτά κατέληξαν στις τσέπες των επιχειρηματιών ή έφυγαν στο εξωτερικό ή είναι κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Δηλαδή δεν οδήγησαν για αυτό στο οποίο είχαν σχεδιαστεί. Ακριβώς διότι αυτά τα εργαλεία είχαν δοθεί σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα η διαφορά είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα της ένταξης πολύ μικρότερες ομάδες ανθρώπων, συνεταιρισμών κτλ. Και εδώ να πω ότι περάσαμε και μία τροπολογία σε αυτό το νομοσχέδιο, την οποία βεβαίως πρότεινε ο κύριος Δημαράς, είχα προσυπογράψει και εγώ και μία άλλη συνάδελφος, που δίνει τη δυνατότητα στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που ξέρετε ότι σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα στην Μεσόγειο, στη Γαλλία, στην Ισπανία, κατέχουν το 10% της επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας. Κατεβάσαμε λοιπόν το όριο συμμετοχής από τις 100.000 στις 50.000. Είναι λοιπόν σημαντικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πάρει μπρος η παραγωγική μηχανή. Επίσης είπε ο Πρωθυπουργός, και πρέπει να το πω και αυτό, ότι και το πακέτο Juncker, που είναι οι συμπράξεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που μπορεί και αυτό να χρησιμοποιηθεί για πολύ μεγαλύτερα έργα, τα οποία τα έχει ανάγκη ο τόπος, και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με την συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, διότι και αυτοί χειρίζονται ένα σημαντικό κομμάτι αυτών των κονδυλίων και πρέπει να υπάρχουν συναποφάσεις για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε με το χέρι στην καρδιά για το καλό του τόπου, όσο μπορεί ο καθένας από το μερίδιό του να συμβάλλει. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω, αφού μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα, είναι να πω για αυτό που είπαμε για την δίκαιη ανάπτυξη, δηλαδή ότι όλα αυτά τα οποία θα γίνουν στο νέο θεσμικό περιβάλλον. Θέλουμε υγιείς για επενδυτικές προτάσεις. Πρέπει να είναι με σεβασμό στο περιβάλλον. Η Ήπειρος είναι ένας νομός. Ξέρετε ότι είχε έρθει εδώ και ο Υπουργός, όχι για επίσημη επίσκεψη, μας υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει να τα συζητήσουμε τα περιβαλλοντικά, όπου το περιβάλλον και τα νερά μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για χωροταξική δικαιοσύνη, έτσι ώστε κάθε ευρώ του ελληνικού λαού να πηγαίνει στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. Έγινε συζήτηση πολύ και για τους οδικούς άξονες που θα αλλάξουν την προσβασιμότητα προς την περιοχή μας, που ήταν πάντα ένα ζητούμενο. Η Ιόνια βρίσκεται σε τελική φάση, έχει τρέξει, που θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να βγούμε από την απομόνωση. Τώρα για το θέμα της ανεργίας, να πω κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Σωστά αναφέρεται έτσι, ότι ο Ήπειρος είναι φτωχή περιοχή με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Βέβαια, σήμερα που τα είδα πιο υποκατηγοριοποιημένα, φαίνεται ότι είμαστε περίπου στο μέσον. Όταν δηλαδή η Ήπειρος βγαίνει από την περιφέρεια, γιατί μας έβαζαν στην κοινή περιφέρεια, είναι περίπου στο μέσον. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε υψηλή ανεργία. Να πούμε όμως ότι με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, αυτή τη στιγμή έχουμε μία μείωση της ανεργίας κατά 1,7%. Είναι κάτι και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να χτυπήσουν όλα τα σφυριά για να λύσουμε με αξιόπιστες όμως θέσεις εργασίας και χωρίς κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων αυτό το θέμα, που ξέρετε ότι είναι το μεγάλο στοίχημα που θα είναι μπροστά μας από το φθινόπωρο και μετά. Άρα θα έλεγα ότι είμαστε σε μία φάση που υπάρχει μία αρχική σταθεροποίηση, όπως είπατε, με το πρόγραμμα αξιολόγηση που έκλεισε και με το γεγονός ότι εκταμιεύεται μια πάρα πολύ σημαντική δόση, που ένα της κομμάτι θα πάει στην αποπληρωμή δυστυχώς των χρεών, έτσι, διότι είμαστε ακόμη στο μνημονιακό περιβάλλον, αλλά ένα κομμάτι θα μετακυληθεί κατευθείαν στην πραγματική οικονομία. Μένει λοιπόν εκεί να αποδείξουν ότι αυτό πραγματικά καταλήγει στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το θέμα που είχε προκύψει με κάποιους σπουδαστές ΙΕ, ναι, οι οποίοι είχαν βρεθεί εκτός του ΟΕΕ. Ναι, να πω λοιπόν ότι σε αυτό κάναμε προσπάθεια και έχουμε θετικά αποτελέσματα.
Είναι και μια ερώτηση επίκαιρη την οποία να καταθέτουμε στον Υπουργό Εργασίας. Λύθηκε το θέμα με απόφαση του ΟΑΕΔ να μην διαγράφονται οι σπουδαστές από τα δημόσια ΙΕΚ, διότι είναι σπουδαστές στην ουσία, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια καλύτερη θέση εργασίας. Βεβαίως υπάρχουν πολλά θέματα για τους μαθητευόμενους των επαγγελματικών σχολών. Έχουμε και μαθητευόμενους των ιδιωτικών ΙΕΚ. Υπάρχουν μια πολυσπερμία ανθρώπων που ψάχνουν να βελτιώσουν τα προσόντα τους για να μπουν στην αγορά εργασίας, και έτσι το Υπουργείο Εργασίας προτίθεται να δημιουργήσει μια κοινή επιτροπή μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας, ιδιαίτερα ας πούμε με ειδικούς τομείς, για να συζητήσουμε μέσω αυτής της επιτροπής τι θα κάνουμε με την χρήση των ΙΕΚ, τα οποία η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι απαραίτητα συνεπικουρικά εργαλεία για την επιμόρφωση των σπουδαστών, εξασφαλίζοντάς τους βέβαια, διότι αυτό ήταν το ζητούμενο από τα παιδιά, την προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας, να μην χάνουν αυτό το δικαίωμα σε όλα τα προγράμματα που τρέχουν. Αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει και τρέχουν προγράμματα, ξέρετε, είναι αυτά που βγήκαν επειδή είχαμε προσφυγικούς καταβλισμούς. Είναι νομίζω 180 θέσεις που ήρθανε. Θυμάστε ότι και τότε είχε γίνει μεγάλη συζήτηση αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν οι θέσεις. Άνοιξαν λοιπόν αυτές οι θέσεις. Υπάρχει μια παράληψη, και επιτρέψτε μου να το πω και αυτό, που αφορά τον Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου. Και ο λόγος που αυτό έγινε, είναι και τόπος της καταγωγής μου, ήταν διότι αυτό το κέντρο δεν είχε ανοίξει όταν είχαν σχεδιαστεί αυτά τα προγράμματα. Και υπάρχει δέσμευση από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και από το Υπουργείο Εργασίας ότι και εκεί κάνουμε και μια ερώτηση στην Βουλή για να υπάρξουν αυτές οι απαντήσεις. Θα βρεθεί και αυτό το ποσό, γιατί ξέρετε, ταυτόχρονα σε αυτή τη φάση επιχορηγήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών με κάποιο ποσό χρημάτων όλοι οι Δήμοι που είχαν στην εποπτεία τους προσφυγικούς καταβλισμούς. Άρα και αυτό θα καταβληθεί με κάποιον τρόπο που έχει βρεθεί έτσι, στο Δήμο Τσεπελόβου, αλλά και στα επόμενα προγράμματα που θα τρέξουν από τον Αύγουστο και μετά, γιατί τώρα βγήκανε αυτές οι 2.500 θέσεις, θα εξασφαλιστούν σε όλους τους Δήμους που έχουν προσφυγικούς καταβλισμούς ένας αριθμός θέσεων, γιατί για να λύσουμε και τα ζητήματα της ανεργίας σε αυτούς τους Δήμους, οι οποίοι και αυτοί βοηθούν και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το οξυμένο πρόβλημα, αλλά και για να υπάρχει καλύτερη φροντίδα στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Και εκεί καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, το ξέρετε. Ήδη υπόθηκε ότι θα έχουμε αναβάθμιση στον καταβλισμό της Κατσικά όσο παραμένει ανοιχτός, δηλαδή θα πάμε από τις σκηνές σε κάποια σπιτάκια για να είναι πιο ανεκτές οι συνθήκες, και θα ξεκινήσει, είναι βέβαιο αυτό, τον έχει αναλάβει η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΕΕ και η Αγία Ελένη. Έτσι, άρα ευελπιστούμε ότι και σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει συμβάλει, έχουν βοηθήσει και ο κόσμος και οι Δήμοι και η Περιφέρεια όλοι μαζί, νομίζω να κάνουμε πιο καλές και ανθρώπινες τις συνθήκες, διότι υπάρχουν προβλήματα, έτσι, να μην τα εξορίζουμε, υπάρχουν προβλήματα στα οποία όμως φαίνεται ότι υπάρχει ένας δρόμος, έτσι, γιατί μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε οδικούς χάρτες, και προσπαθούμε να πούμε ότι υπάρχουν μέσα στις δυσκολίες, υπάρχουν αυτοί οι οδικοί χάρτες. Να πω επίσης ότι θα ξεκινήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή το ξέρω από την εμπλοκή μου στο Υπουργείο Υγείας, και οι εμβολιασμοί των παιδιών. Πάση περιπτώσει, προσπαθούμε σιγά σιγά, δίνοντας αγώνα και εμείς, αλλά όπως είπα και οι τοπικές κοινωνίες και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε με αλληλεγγύη και κατανόηση, και να αποφεύγουμε, μια και με αυτό ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, ακραίες συμπεριφορές, έτσι, ρατσιστικές συμπεριφορές, οι οποίες μόνο κακό κάνουν στις κοινωνίες και σε όλους μας. Και μια τελευταία ερώτηση. Το θέμα του νέου κοινωνικού νόμου. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για τον νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος αφήνει ανοιχτό περιθώριο στο θέμα των συνεργασιών. Σε κάποιους η πόρτα είναι ανοιχτή, από ό,τι καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Υπουργού του Πάνου του Σκουρλέτη, που επισκέφθηκε την πόλη μας τις προηγούμενες μέρες, για κάποιους άλλους είναι κλειστή. Πώς βλέπετε το ενδεχόμενο συνεργασιών και με ποιους συμφιλίζετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Ξέρετε ότι αυτό ήταν το κύριο θέμα που έπαιζε στη Βουλή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν μπορείτε μόνοι σας συνεργαστεί. Λοιπόν, φάνηκε ότι παρότι οι συνεργασίες είναι πάντα το ζητούμενο, πρέπει να υπάρχει και κάποια ταύτιση στα προγράμματα. Διότι η αλήθεια είναι ότι λόγω της
συνθήκες της μνημονιακής, την οποία εξηγήσαμε στον ελληνικό λαό και κριθήκαμε γι' αυτό το Σεπτέμβριο, έχουμε πάει πίσω σε κάποια πράγματα σημαντικά που λέγαμε. Εξηγήσαμε τις δύσκολες συνθήκες. Από εκεί και πέρα, η περαιτέρω αλλίωση, έτσι, του προγράμματός σου μπορεί να οδηγήσει, κατά την προσωπική μου άποψη, σε πράγματα που δεν νομίζω ότι τα επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι είναι σωστό να συζητηθεί τώρα το θέμα του εκλογικού νόμου. Δηλαδή να είναι μακριά από τις εκλογές, διότι θα φαίνεται πάντοτε ότι κατασκευάζεται έτσι που να ευνοεί το κόμμα στο οποίο ανήκεις ανάλογα με τα ποσοστά του. Άρα σωστά ανοίγει η συζήτηση από τώρα για τον εκλογικό νόμο. Από την άλλη μεριά, να πω ότι σαν κόμμα, θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά, ήμασταν πάντοτε υπέρ της απλής αναλογικής. Άρα δεν πρέπει να φύγουμε από την βασική μας και κύρια θέση, που πρέπει να είναι η απλή αναλογική. Το ζητούμενο είναι πώς. Αυτό είναι που συζητείτε. Συζητούνται, νομίζω, δύο πράγματα που είναι ανοιχτά. Το ένα είναι το θέμα του ορίου της εισόδου στην Βουλή, αν θα διατηρηθεί ή όχι. Που εκεί υπάρχουν διάφορες σκέψεις, αν θα πρέπει να διατηρηθεί, διότι από την άλλη μεριά, ας πούμε, δημιουργήσει μια πανσπερμία σχηματισμών και αν αυτό οδηγεί σε κυβερνήσεις που μπορούν να σταθούν. Και το δεύτερο και σημαντικό θέμα είναι το θέμα του μπόνους, αν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Μάλιστα, θα έλεγα ότι σήμερα αυτό το θέμα συζητείται στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μπροστά μας το συνέδριο. Νομίζω ότι με συντεταγμένο τρόπο θα πρέπει να συζητήσουμε πρώτα στο εσωτερικό μας σε ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε, να καταλήξουμε σε αποφάσεις και στη συνέχεια βεβαίως αυτό θα πρέπει να έρθει και στο ανώτερο κοινοβουλευτικό επίπεδο, στο Κοινοβούλιο, για να πάρθει μία απόφαση που να είναι κατά το δυνατόν πιο συνενετική. Άρα καταληκτικά, γιατί έκανα μια μεγάλη διαδρομή, νομίζω ότι ο στόχος μας είναι η υλοποίηση της απλής αναλογικής, αυτό μένει σαν κύρια κατεύθυνση. Με συντεταγμένο τρόπο θα συζητήσουμε αναλυτικά και θα αποφασίσουμε πρώτα σαν κόμμα, και ότι έγκαιρα αυτό το πρέπει να έρθει στην Βουλή για να το αποφασίσουμε.